Εκρήξεις σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο Ματσούλιτσι στο Μίνσκ, όπου έχουν τη βάση του τα ρωσικα επτάμενα υπτάμενα ραντάρ Α50 και μάλλον καταστράφηκε ένα από αυτά τα υπερπολίτημα για τους Ρώσους αεροσκάφη. Η βάση απέχει 250 χιλιόμετρα από Πολωνία και Ουκρανία και 150 χιλιόμετρα από Λιθουανία και προφανώς δέχθηκε επίθεση με ντρόουν. Είναι η πρώτη επίθεση των Ουκρανών στη Λευκορωσία και επιβεβαιώνονται πλήρω οι πληροφορίε που είχε δημοσιεύσει το pronews.gr ότι επίκειται ουκρανικό κτύπημα στο λευκορωσικό έδαφο. Ω αποτέλεσμα των δύο εκρήξεων, ένα ρωσικό αεροσκάφο ουσιαστικά καταστράφηκε αφού τα μπροστινά και κεντρικά μέρη του αεροσκάφου, τα ηλεκτρονικά συστήματα και η κεραία του ραντάρ υπέστησαν ζημιέ. Το συγκεκριμένο αεροσκάφο Α50 έφτασε στη Λευκορωσική Αεροπορική Βάση στι 3 Ιανουαρίου του 2023 και βρίσκεται στη Λευκορωσία για 54 ημέρε, ενώ συνολικά έκανε 12 απογειώσει. Οι ρωσικέ αεροδιαστημικέ δυνάμει έχουν μόνο 9 τέτοια αεροσκάφη και μόνο 6 τροποποιημένα. Το κόστος τέτοιων αεροσκαφών είναι 330 εκατομμύρια δολάρια. Αξιοσημείωτο είναι ότι αφού πρώτοι οι Ουκρανοί και οι Λευκορώσοι αντιφρονούντε έβγαλαν την είδηση για το ουκρανικό κτύπημα στο ρωσικό Α50 και πανηγύριζαν, τώρα κατηγορούν τη Ρωσία για προβοκάτσια ώστε να μην υπάρξουν αντίπεινα και κυρίω να μην μπει η Λευκορωσία στον πόλεμο. Παράλληλα υπάρχουν πληροφορίες και για ένα νεκρό Ουκρανό στρατιώτη σε μεθοριακό επεισόδιο στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας.